Και να ξεκινήσουμε με τον κύριο Κωστόπουλο που θα μας πει για την συμβολή του υπερηχοκαρδιογραφήματος και του δυσοφάγιου στα εγκεφαλικά. Ο κύριος Κωστόπουλος είναι από το εργαστήριο ηχοκαρδιογραφίας του Θριασίου Νοσοκομείου. Καλή σας μέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσουμε για τη συμβολή του δυσοφαγίου μετά από αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα recommendation το 2010 και ένα το 2016 κρίνει τα κριτήρια guidelines για τις καρδιακές αιστείες εμβολής. Χρειάζεται όμως οδηγίες κατευθυντήριες για αυτά τα κριτήρια, για τις αιστείες εμβολής. Ναι, για το αγκιακό εγκεφαλικό αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου σε αναπτυγμένες χώρες. Οι εμβολές καρδιογενείς αφορούν το 15-30% των ισχυμικών αγκιακών εγκεφαλικών. Και το διαθωρακικό και ισοφάγιο καρδιογράφημα είναι ο ακρογωνιαίος λύθης στην εκτίμηση και τη διάγνωση αυτών των αιστείων. Ορισμένη παθοφυσιολογία σημαίνει ότι οι καρδιακές δομές και παθήσεις προδιαθέτουν για τη δημιουργία θρόμβων. Υπάρχουν οι καρδιακές μάζες, οι όγκοι, οι εκβλαστήσεις και υπάρχει ένας διάδρομος στην καρδιά που είναι καλός αγωγός για τις παράδοξες εμβολές, παραδείγματος χάρη το PFO, το βατόειδε στρίμα. Είναι οι δυνητικές αιστείες εμβολής, προδιαθέτουν σε αγκιακό εγκεφαλικό, όπως η κολπική μαρμαργή, καρδιακοί όγκοι, εφράγματα, μυοκαρδιοπάθειες, οι καρδιακές μάζες, η αθρεωμάτωση της αορτής, η ενδοκαρδίτιδας και οι μηχανικές προσθετικές βαλβίδες. Οι πιο μείζονες, οι πιο και οι ασαφείς είναι η πρόπτωση μητροειδούς βαλβίδας, η ασβέστωση μητροειδικού δαχτυλίου, η ασβεστομένη στένωση της αορτής. Ένα μπούσουλα μπορούμε να πούμε ότι όταν κοιτάμε για κλινικά περιστατικά με συμπτώματα και διάγνωση, αν υπάρχει σαφής αιστεία εμβολής για το αγκιακό εγκεφαλικό, δεν κάνουμε τίποτα, σταματάμε. Την έχουμε την αιτία. Από εκεί πέρα ψάχνουμε για διαγνωστική θεραπεία για PFO, για βατόειδε στρίμα. Αν δεν υπάρχει, μιλάμε για κρυπτογενή εμβολισμό. Αν υπάρχει όμως, σταματάμε εδώ, ψάχνουμε για το βατόειδε στρίμα. Οι συχνότερες αιτίες είναι γνωστές, είναι μια κολπική μαρμαργή, μια δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας από έμφραγμα ή καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάς προσθετικές βαλβίδες, η αθερωμάτωση αορτής, η καρδιακή όγκη και οι επικοινωνίες από δεξιά προς αριστερά, η παράδοξη εμβολή δηλαδή. Οι ενδείξεις γενικές είναι ότι όταν έχουμε συμπτώματα ή ενδείξεις που μπορούν να προκαλέσουν καρδιακή προέλευση, δηλαδή συγκοπτικό επεισόδιο ή τία, ειδικά το διαθωρακικό και το δυσοφάγιο, συνιστούνται όταν υπάρχουν αυτές οι επόμενες νοσολογικές καταστάσεις. Όπως είναι σε έμφραγμα μυοκαρδίου, ένας τρόβος αριστερής κοιλίας. Εδώ δεν μας απασχολεί τόσο πολύ το δυσοφάγιο, γιατί δίνει λίγες πληροφορίες. Ουσιαστικά, η απεικονιστική μέθοδος πρώτης γραμμής είναι το διαθωρακικό. Με προσθήκη ηχοσκερού παράγοντα, βλέπουμε τον θρόμβο στην αριστερή κοιλία, δίνουμε αντιπηκτική αγωγή αν είναι κινητή και μεγάλη θρόμβη, όχι μικρή. Θρόμβη και ακίνητη. Δύο απλώς παρουσιάσεις εδώ από το διαθωρακικό. Βλέπετε ότι θρόμβος στην αριστερή κοιλία, μεγάλος θρόμβος στην αριστερή κοιλία πάνω και με την εμφάνιση του ηχοσκερού παράγοντα. Η δεύτερη αιτία είναι η κολπική μαρμαργή. Όταν έχουμε δηλειτουργία αριστερής κοιλίας, όταν έχουμε σύμπλοκες αθυρωματικές πλάκες στην αορτή, θρόμβους ή αυτόματο κόντρα στο οτείο και δυσλειτουργία του οτείου και του αριστερού κόλπου. Βλέπουμε εδώ πάνω αριστερά και πάνω δεξιά είναι αυτόματο κόντραστ με θρόμβο στο οτείο και κάτω αριστερά και δεξιά είναι ο θρόμβος στο οτείο και στον αριστερό κόλπο. Υπάρχει όμως και μια σύμπλοκη μορφολογίας που έχουμε και θρόμβο στον αριστερό κόλπο και θρόμβο στο οτείο. Και από μια διαθωρακική βλέπετε ένα μόρφωμα στον αριστερό κόλπο πάνω στο μεσοκολπικό διάφραγμα και κάτω δεξιά βλέπουμε στο θρόμβο στον οτείο. Από μια άλλη παρουσίαση βλέπουμε εδώ στο οτείο λάσπη, την ονομάζουμε αυτή. Σε βαλβιδοπάθειες αναφερόμαστε στη στένωση μητροειδούς από θρόμβους, στην ενδοκαρδίτιδα εκβλαστήσεις και σε προσθετικές μηχανικές βαλβίδες, θρόμβους και εκβλαστήσεις μπορούμε να δούμε εδώ. Σε δεύτερο είναι η εκφυλιστική στένωση αορτής, η ασβέστωση μητροειδικού δαχτυλίου και η πρόπτωση του μητροειδούς. Εδώ βλέπουμε μια στένωση μητροειδούς και άμα κοιτάξετε καλά, μέσα στον αριστερό κόλπο υπάρχει ευμεγέθης θρόμβος. Στις βαλβιδοπάθειες,
από την ενδοκαρδίτιδα. Είναι αυξημένος κίνδυνος εμβολής. Ο κίνδυνος αυξάνεται με το μέγεθος και την κινητικότητα των εκβλαστήσεων. Όσο πιο ευκίνητο, όσο πιο ψηλή ανατομικά είναι το πάχος της, τόσο είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι τις πρώτες μέρες, ειδικά με την έναρξη της αγωγής. Και αν έχουμε από το διαθωρακικό ή επί το πλείστον το δυσοφάγιο καρδιογράφημα αρνητική μελέτη, μπορούμε να το επαναλάβουμε μετά από 7 με 10 μέρες. Εδώ βλέπουμε από στην πρώτη αριστερά πάνω εικόνα εκβλάστηση στην αορτή. Σε αορτικές πτυχές βλέπετε μορφώματα που είναι ευκίνητα. Και κάτω βλέπουμε στην τριγλόχινα. Βέβαια στην τριγλόχινα δεν δημιουργεί αγκιακό εγκεφαλικό. Αυτό αν θα κάνει, θα κάνει πνευμονική εμβολή. Από τις βαλβιδοπάθειες, οι προσθετικές βαλβίδες. Τι κάνει η ενδοκαρδίτιδα, η θρόμβωση βέβαια. Είναι σε περίεργη ρητικές περιόδους, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή όταν δεν έχουμε καλή αντιπυκτική αγωγή, θεραπεία. Όταν έχουμε σε βιοπροσθετικές και εμβολικό, τότε κάνουμε αντιπυκτική αγωγή. Όταν έχουμε μεγάλους θρόμβους, μόνο χειρουργείο, όχι θρομβόληση, και αυξάνει ο κίνδυνος του θανάτου. Εδώ βλέπουμε προσθετική μητροειδής βαλβίδα που δεν λειτουργεί καλά, δεν ανοίγει ο δίσκος, και πάνω προσκολλημένος ευκίνητος μεγάλος θρόμβος. Στην αθυρωμάτωση αόρτης μιλάμε για μεγάλες ηλικίες πάνω από 60 ετών που υπέστησαν αγκιακό εγκεφαλικό, είναι περίπου στο 60%. Όσο πιο ευκίνητες, εξελκωμένες και με μεγάλο πάχος, τόσο πιο αυξάνεται ο κίνδυνος εμβολής. Βλέπουμε στην πάνω εικόνα την αθυρωματική πλάκα και στην κάτω. Και εδώ βλέπουμε στο τόξο που έχουμε πάρει τον θρόβο που έχει μαζευτεί. Τώρα, μιλάμε για το PFO. Το βατό ή δε στρίμα. Υπάρχει στο 25-30% των ενηλίκων. Συνδυάζεται πάντα σε νέες ηλικίες με ανέβρισμα μεσοκολπικού διαφράγματος και με μεγάλες προκλητές επικοινωνίες από δεξιά προς τα αριστερά. Ο μηχανισμός είναι, όλοι ξέρουμε, η παράδοξη εμβολή, και προαπαιτούμενο είναι φλεβοθρόμβωση και το σάντ από δεξιά προς τα αριστερά. Ένα position του 2000 το πρόσφατο μιλάει για το βατό ή δε στρίμα. Όταν ξεκινάμε με κόντρας διαθωρακικό και είναι θετικό, τότε προχωράμε σε κόντρας δυσοφάγιο. Αν αυτό είναι αρνητικό ή είναι οριακό, κάνουμε κόντρας διακρανιακό. Αν είναι αρνητικό το διακρανιακό, τότε σταματάμε, δεν υπάρχει αιτία. Αν όμως είναι θετικό, από νευρολόγους ή από τακτινολογικό, όποιο κάνει το πιο νοσοκομείο το διενεργεί, τότε προχωράμε σε κόντρας δυσοφάγιο. Βλέπετε εδώ, πάνω αριστερά, μεσοκολπικό ανέβρισμα, έντονα ευκινητικό. Βλέπετε κάτω αριστερά το κιάρι. Αν συνδυάζεται και με δίκτυο κιάρι, τότε αυξάνει ο κίνδυνος εμβολής. Και κάτω βλέπετε το ευκινητικό που χορηγούμε bubble test, δηλαδή νερό από περιφερική φλέβα, και δεν έχουμε βατόιδες. Δεν πάει από επικοινωνία, δηλαδή από δεξιά προς αριστερά καθόλου. Εδώ έχουμε ευκίνητο ανεβρισματικό μεσοκολπικό διάφραγμα, έντονα παχυμένο, και βλέπουμε και από το 3D. Αν είχαμε να σας δείξω, δεν είναι αυτό που φαίνεται το... Έχει τέτοιο? Αυτό εδώ είναι το ανεβρισματικό που κάνει την κίνηση. Αν θέλουμε τη μελέτη μας, αν μας πει κάτω στο το 3D δυσοφάγιο, ότι να βγάλουμε τη διάγνωση του βατόιδες, είναι λάθος. Θέλει ένα καλή μελέτη του δυσοφάγιο, και μόνο από εκεί θα μπορούμε να βγάλουμε για το βατό ή δε στρίμα, όχι από το 3D δυσοφάγιο. Στην πάνω αριστερή εικόνα βλέπουμε bubble test, και αν παρατηρήσετε, φεύγουν από εδώ προς τον πάνω του δεξιό κόλπο φυσαλίδες. Άρα μιλάμε για βατό ή δε με bubble test. Εδώ έχουμε βατό ή δε που φεύγουν, αλλά με contrast. Χρησιμοποιούμε χουσκιερό παράγοντα. Αυτό είναι contrast. Και αυτό ήδη είναι αυτόματη ροή. Αυτόματο βατόιδες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, γιατί είναι αυτόματο, φαίνεται. Η καρδιακή όγκη είναι το μίξωμα και το θηλοειδές είναι ελάστομα. Βλέπετε που είναι πάνω στον αριστερό κόλπο, και στο ένα και στο άλλο, σε 3D. Εδώ βλέπετε ένας ευμεγέθης θρόμβος πάνω στον αριστερό κόλπο, έντονα κινούμενος. Μιλάμε για μίξωμα.
Εδώ μιλάμε για δέσινο ελάστομα, έχει τα χαρακτηριστικά, είναι σαν μπαλίτσα, είναι ευκίνητο, είναι πάνω στην οπίσθια γλωχίνα και από το δισοφάγιο. Και βέβαια στους νηματοδότες. Οι εκδλαστείς εδώ που μπορεί να μας κάνουν να αφαιρέσουμε όλο το σύστημα. Και από το διαθωρακικό, αλλά και από το δισοφάγιο φαίνεται εδώ. Η χαμηλού κινδύνου είναι η πρόπτωση μητροειδούς, η ασβέστωση του μητροειδικού δαχτυλίου και η στένωση αορτής. Εδώ είναι η πρόπτωση μητροειδούς. Εντυπωσιακά οι δύο γλωχίνες προπίπτουν μέσα στον αριστερό κόλπο. Εδώ είναι η ασβέστωση του μητροειδικού δαχτυλίου και εδώ είναι η στένωση αορτής, η ασβεστωμένη. Τα συμπεράσματα είναι ότι κάθε αγκιακό εγκεφαλικό ή τία σε νέους ασθενείς πρέπει να θεωρείται δυνητικά καρδιακής αιτιολογίας. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν καρδιακής αιτιολογίας. Η ηχοκαρδιογραφία, η διαθωρακική και η δισοφάγεια δεν είναι μόνο ισχυρό διαγνωστικό εργαλείο για την εκτίμηση της καρδιακής αιστεία εμβολής, αλλά μας βοηθά και στις συστάσεις για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη των επεισοδίων αυτών. Ευχαριστώ.